Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Σήμερα μέρα χαράς, καθώς είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ για την Ανάσταση και πλάνα από την Δεύτερη Ανάσταση από την Εκκλησία. Ένα από τα βασικότερα τελετουργικά στοιχεία της Ανάστασης είναι το αναστάσιμο φως. Με κορυφαία στιγμή την πρόσκληση του ιερέα «Δεύτε λάβετε φως». Παίρνουν τότε οι πιστοί το αναστάσιμο φως και το μεταφέρουν στα σπίτια τους. Το φως αυτό πρέπει να είναι καινούριο. Γι' αυτό σβήνονται προηγούμενα όλα τα φώτα στο ναό και ανάβονται από τη λαμπάδα του ιερέα από την οποία παίρνουν το φως και οι ενορίτες. Στη Θράκη μπαίνοντας στο σπίτι σταυρώνουν πρώτα το ανώφυλλο της εξώθυρας. Όπως σημειώνει ο Γεώργιος Ωμέγας, το φως της Ανάστασης αποδίδεται δύναμη όχι μόνο αποτρεπτική των κακών αλλά και γονιμοποιώση, η οποία μεταδίδεται εις ζώα και φυτά διαχειρός νεαράς γυναικός. Στο μεταξύ, κατά το ελληνικό Πάσχα, αρκετά διαδεδόμενη στο παρελθόν ήταν και η αναπαράσταση της σκηνής των κεκλεισμένων θυρών. Μπροστά στην πόρτα της Εκκλησίας, όταν γινόταν η επιστροφή της πομπής με τα αναμένα κεριά της Αναστάσεως, ο ιερέας που παρίστανε τον Χριστό ενώπιον των πυλών της Κολάσεως έλεγε τους διαλογικούς στίχους. Ο διάκος από μέσα που παρίστανε τον διάβολο προσπαθούσε να εμποδίσει την είσοδο. Τελικά ο ιερέας έσπρωχνε ερμητικά, άνοιγε τη θύρα και έμπαινε μέσα ως λυτρωτής των αμαρτωλών. Τέλος, μετά τη Δεύτερη Ανάσταση, ακολουθούσε λιτανία των εικόνων και χορός, που όχι σπάνια τον έσαινε πρώτος ο ιερέας της Ενορίας. Στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου γιόρτασαν σήμερα το πρωί οι στρατιωτικοί που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους. Ωστόσο, η εκδήλωση ήταν τυπική, καθώς ολόκληρος ο ελληνικός στρατός πενθεί για τον άδικο χαμό των 5 στρατιωτών στο Σουφλί. Γιόρτασαν σήμερα το πρωί στρατιωτικοί που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου, όπου πραγματοποιήθηκε μια τυπική εκδήλωση εξαιτίας του πένθους ολόκληρου του ελληνικού στρατού για τον άδικο χαμό των 5 στρατιωτών στο Σουφλί. Ο φετινός εορτασμός είναι υπό τη σκιά αυτού του τραγικού γεγονότος, όμως και το μήνυμα της Ανάστασης είναι εξίσου κυρίαρχο, τόνισε χαρακτηριστικά η βουλευτής του Πασόκ για τον Ομό Ροδόπης Χρυσαμανολιά. Όπως και να το κάνουμε, εδώ κοντά στα στρατευμένα νιάτα μας, ο νους μας δεν μπορεί να φύγει από τον τραγικό θάνατο των 5 παλικαριών μας στον Εύρο και όπως και να το κάνουμε, ο φετινός εορτασμός είναι υπό τη σκιά αυτού του τραγικού γεγονότος. Παρ' όλα αυτά, το μήνυμα της Ανάστασης είναι το κυρίαρχο. Ανάσταση στις ψυχές, Ανάσταση στα αισθήματα, Ανάσταση στους αγώνες. Εύχομαι πράγματι όλοι μας με καινούργια δύναμη, με το αναστάσιμο φως οδηγό, να πετυχαίνουμε πάντα το καλύτερο, να μπορούμε στους αγώνες μας για τον τόπο μας, για τον άνθρωπο να είμαστε μπροστάριδες και οι καλύτερες ευχές μου και στα στρατευμένα νιάτα μας όπου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμαστε, αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συμπολίτες, χαρά, υγεία, ευτυχία και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους. Τα θερμά του συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των 5 στρατιωτών εξέφρασε ο ταξίαρχος Διονύσης Θεοδωρίτσης, δίδοντας παράλληλα τις ευχές του. Εδώ στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου, κατά τον πατροπαράδοτο τρόπο, το Άγιο Πάσχα για τη Φρουρά Κομωτινής, χωρίς όμως καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μουσικές, λόγω του τραγικού ατυχήματος στο φυλάκιο Μανίτσα, που χάσαμε 5 συναδέλφους μας, στις οικογένειες των οποίων εκφράζω θερμά συλληπιτήρια, κουράγιο και δύναμη. Εδώ παρίσταται προσωπικό, στρατιωτικό και πολιτικό από τη Φρουρά, στελέχη, οπλίτες σκληρωτή με τους προσκεκλημένους τους και θα έχουμε ένα γεύμα πασχαλινό. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία, δύναμη στο έργο του καθενός, ελπίδα, αγάπη και ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλους. Έντονη ήταν η κινητικότητα των τροχονόμων στους δρόμους της πόλης μας αυτές τις μέρες, προκειμένου να μην υπάρξουν τροχαία ατυχήματα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του νομού Ροδόπης Σιδέρης Δολαπτσόγλου, ο οποίος παραβρέθηκε στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου. Σήμερα είναι πράγματι η μέρα ευχών και όπως βλέπετε βρεθήκαμε εδώ στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου να δώσουμε τις ευχές και στους στρατευμένους νέους, οι οποίοι είναι μακριά από τις οικογένειες, για λίγο να αγκαλιάσουν οι ψυχές τους. Ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς σε όλους τους συμπολίτες μας, εδώ του νομού Ροδόπης, να είναι καλά, με υγεία και ειρήνη να πορευόμαστε τις ημέρες και με ασφάλεια. Όλοι να είναι γεροί και υγιείς.
Πώς πέρασαν αυτές τις μέρες για την ελληνική αστυνομία? Ήταν μια εβδομάδα που είχε πάρα πολύ υπήρχε μια κινητικότητα. Οι δυνάμεις οι δικές μας ήταν έξω στους δρόμους, τόσο η τροχιά όσο η ασφάλεια και η τάξη. Περάσανε ευχάριστα οι μέρες, δεν είχαμε κρούσματα. Αυτό είναι η χαρά η δικιά μας αυτή, να μην έχουμε κρούσματα σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο της ασφάλειας, της τροχιάς και της τάξης. Τις ευχές του εκ μέρους όλων των στρατιωτών έδωσε και ο διοικητής της αυτοκινούμενης μοίρας μέσω πυροβολικού, Βαϊραμίδης Βασίλης, λέγοντας πως είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Όπως λέω, τα παιδιά έχουν αποχωριστεί, είναι το χρονικό διάστημα που έχουν αποχωριστεί στις οικογένειές τους. Είναι όμως μια ημέρα την οποία θα τη θυμούνται σε όλη τους τη θητεία, ότι έκαναν Πάσχα μέσα στον ελληνικό στρατό. Ευχόμαστε από τη μονάδα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία και συγκεκριμένα για το στρατό και για τα στρατευμένα νέατα, με το καλό να τελειώσουν τη θητεία τους και να πάνε στα σπίτια τους. Ωστόσο, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με στρατιώτες, οι οποίοι έδωσαν τις ευχές τους στις οικογένειές τους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στην οικογένειά μου να είναι όλοι καλά, να είναι όλος ο κόσμος καλά, τα στρατά μας να είναι καλά, υπομονή να κάνουν όσοι έχουν την θητεία τους τώρα. Καλό Πάσχα στην οικογένειά μου, που είναι μακριά, και να περάσουμε ωραία σε αυτήν την υπέροχη εκδήλωση εδώ πέρα. Και αν και πριν λίγες μέρες χάσαμε και για τα παιδιά πάνω, εντάξει, να συνεχίσουμε με καλύτερους ρυθμούς. Αυτό. Τον καθιερωμένο Οβελία έψησε σήμερα το πρωί ο κύριος Παρασκευάς Γκαζούλης. Σας ακούσουμε τα όσα μας είπε. Τον καθιερωμένο Οβελία έψησε σήμερα το πρωί ο κύριος Παρασκευάς Γκαζούλης. Το μυστικό για έναν καλοψημένο Οβελία είναι η σιγανή φωτιά, όπως μας είπε και ο ίδιος. Ο κύριος Γκαζούλης δεν παρέλειψε να δώσει και τις ευχές του σε όλο τον κόσμο. Θέλει σιγανή φωτιά να μην το αρπάξει απότομα. Πόσα χρόνια ψήνεται? Καμιά 10 χρόνια. 10 χρόνια. Τώρα περιμένετε κι άλλη παρέα εδώ? Είναι άλλοι 3-4 επάνω στο σπίτι. Περιμένουμε. Περιμένουμε στα έτοιμα. Τι να κάνουμε. Το καταδύναμε, του βάλαμε περίπου 10:15 ήταν, τώρα υπολογίζω μέχρι τις 3 η ώρα να είναι έτοιμο. Και τι ώρα θα τελειώσει ο σαματάς και... Όταν πέσουμε κάτω τέρμα, όταν πέσουμε τέρμα κάτω τότε. Ακούτε και ράδιο ψηλεγάνι? Ναι, βέβαια, αφού έχουμε και το γείτονα εδώ που κάνει πρόγραμμα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Πάμε να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στο δελτίο μας. Μειωμένη ήταν η κίνηση σήμερα στους δρόμους της πόλης μας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μειωμένη ήταν η κίνηση σήμερα το πρωί στους δρόμους της πόλης μας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και οι τροχονόμοι, οι οποίοι αυτή την εβδομάδα ήταν σε ετοιμότητα προκειμένου να μην υπάρξουν τροχαία ατυχήματα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας μέσα από την τηλεόραση του Art Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.